θεωρώ ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη κινδυνεύει σοβαρά. Κινδυνεύει σοβαρά και οι δύο βασικές αιτίες είναι οι πόλεμοι που έχουν ξεκινήσει, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος τώρα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, η άνοδος της ακροδεξιάς στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη που μας απασχολεί. Πώς εκφράζονται οι κίνδυνοι και η υποβάθμιση της δημοκρατίας, μπορούμε να το δούμε σε διαφορετικούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, το κράτος δικαίου έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα σε μια σειρά από χώρες, κυρίως τις χώρες που προέρχονται σε ορισμένες χώρες από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, δηλαδή Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. Πιάνει και χώρες των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Έχουμε πρόβλημα στο θέμα της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Όλο περισσότερα μέσα ενημέρωσης περνάνε υπό τον έλεγχο μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο για την πληροφόρηση των πολιτών και όλο περισσότερο για την προώθηση των οικονομικών του συμφερόντων. Έχουμε πρόβλημα στη διαφάνεια και έχουμε πρόβλημα επίσης και με τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και λόγω των πολέμων, αλλά όχι μόνο, και λόγω της ανόδου της ακροδεξίας που είπα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα, ας πούμε, με τους πολέμους που ξέσπασαν, υπάρχει ο κίνδυνος ή συχνά παρατηρείται το φαινόμενο μία κριτική τοποθέτηση απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο, παραδείγματος χάρη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να σε βάλει αμέσως στο στρατόπεδο τον φίλο Πούτιν ή από την άλλη πλευρά να σε βάλει στο στρατόπεδο των φίλο Αμερικάνων. Το ίδιο συμβαίνει και από τις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα καταρχήν και τώρα στη Μέση Ανατολή, που συχνά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, παρατηρεί το φαινόμενο να κάνεις μια κριτική για την γενοκτονία στο Ισραήλ και να θεωρήσει αυτόματα αντισημίτης. Αυτό έχει περιορίσει πάρα πολύ Κράτα τα αυτά, να κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή όλοι. Ναι, βέβαια. Και αμέσως μετά θέλω να τα συζητήσουμε. Πάμε στον κύριο Χρυσομάλη. Εσείς διδάσκετε ευρωπαϊκό δίκαιο, κύριε Χρυσομάλη. Εδώ. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Δίδασκα μέχρι τον Αύγουστο. Okay. Εγώ αφιπηρητής. Είμαι εν δυνάμει ομότιμος καθηγητής. Mm-hmm. Προφανώς για να με εμπλέξουν πάλι στις διαδικασίες. Κοιτάξτε, το ζήτημα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση γενικότερα, είναι τόσο παλιό όσο είναι και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Θυμάστε πόσο μελάνι χύθηκε όταν μιλούσαμε και γράφαμε για το δημοκρατικό έλλειμμα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Κυρίως η κριτική επικεντρώνονταν στις ανύπαρκτες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην έλλειψη ενός καταλόγου προστατευομένων δικαιωμάτων του ανθρώπου από τη δράση, από την αδράνεια της Ένωσης. Ναι. Θα περίμενε κανείς ότι το ζήτημα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάει στην άκρη, όταν μετά από αυτή τη μακρόσυρτη διαδικασία τροποποίησης των συνθήκων, που έφτασε μέχρι τις μέρες μας στη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτά τα ζητήματα λύθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε ο συνομοθέτης της Ένωσης, κατά την αρχή της διπλής νομιμοποίησης που επεξεργάστηκε θεωρητικά ο αείμνηστος Δημήτριος Τσάτσος, ενώ πλέον έχουμε ένα κατάλογο προστατευομένων δικαιωμάτων που, παρά τους περιορισμούς που περιορίζουν τη δυναμική του, είναι μια μεγάλη κατάκτηση, όπως επίσης είμαστε εν αναμονή της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ωστόσο, το θέμα της δημοκρατίας ξαναζητιέται και ξαναζητιέται έντονα. Θα το εντόπιζα, συνεχίζοντας λίγο τις σκέψεις του κυρίου Κούλογλου, σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο των κρατών μελών, όπου συζητάμε από το 2012 και μετά για το φαινόμενο της οπισθοδρόμησης του κράτους δικαίου ή της διολίσθησης του κράτους δικαίου, που παρουσιάστηκε στα κράτη τα οποία ανέφερε,
κυρίως εμφανίζεται με τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Οι αυταρχικές κυβερνήσεις όπως του Όρμπαν, όπως των αδερφών Κατζίσκη στην Πολωνία, κυρίως περιορίσαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, περιορίσαν το δικαστικό έλεγχο, ώστε να μπορούν μετά αυταρχικά νομοσχέδια που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα να τα περνούν. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο πιστοδρόμης του κράτους δικαίου σε κράτη-μέλη της Ένωσης ενέχει δύο κινδύνους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση την ίδια. Έναν κίνδυνο νομικό, που είναι η θέση εν αμφιβολία της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, η οποία αποτελεί το θεμέλιο του νομικού συστήματος της Ένωσης, που είναι η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων. Και ο πολιτικός κίνδυνος είναι σε μια εποχή όπου περίπου η ζωή μας καθορίζεται από κάθε είδους κανόνες της Ένωσης, περίπου το 70% των κανόνων που εφαρμόζονται σε ένα κράτος μέλος είναι κάθε είδους ενωσιακοί κανόνες. Λοιπόν, ο πολίτης έχει ενδιαφέρον για το ποιος ψηφίζει αυτούς τους κανόνες. Αν συμμετέχει μια αυταρχική κυβέρνηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει την νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, όπου η Ένωση μέχρι και πρόσφατα παρουσιάστηκε με ανεπαρκή μέσα αντιμετώπισης του φαινομένου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι μόνο θεσμικό το ζήτημα ή αν είναι και πολιτικό, δηλαδή ήταν ολοφάνερη η ανοχή που έχερε επί χρόνια ο Όρμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ή είναι και πολιτικό και θεσμικό. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο των ενωσιακών θεσμών. Είναι δημοκρατική, είναι αρκούντος δημοκρατική, είναι όσο πρέπει δημοκρατική. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια μετά το 2000, κινούνται προς την κατεύθυνση της αμφισβήτησης της κοινοτικής μεθόδου, η οποία εκτός ότι είναι αποτελεσματική, είναι πλέον και πολύ δημοκρατική. Δηλαδή, οι δημοκρατικοί θεσμοί της Ένωσης δεν συναντιόνται σε κανέναν άλλον διεθνή σχηματισμό. Ωστόσο, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού που ακολουθούν, αρχέτυπο της οποίας είναι αυτό που ζήσαμε όλοι μας την περίοδο των μνημονίων, δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, όπου είναι απ' έξω τα όργανα της Ένωσης που διασφαλίζουν δημοκρατία και κράτος δικαίου, δικαστήριο, κοινοβούλιο κτλ., αποφασίζουν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, τεχνοκράτες, γραφειοκράτες, με απουσία των λαών. Με αποτέλεσμα, ο λαός τι να βλέπει, 4 η ώρα τη νύχτα κάποιους κουρασμένους και νησαγμένους ηγέτες να βγαίνουν και να ανακοινώνουν μέτρα που σε 2 εβδομάδες κρίνονται ανεπαρκή. Κλείνω με μια φράση. Τα δύο επίπεδα συνδέονται. Όσο η Ένωση είναι αναποτελεσματική, καθυστερεί στη λήψη των αποφάσεων, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται κοντά στο λαό κτλ., τόσο τροφοδοτούνται αντισυστημικές ακραίες φωνές στα κράτη-μέλη, φουντώνει ο λαϊκισμός και το φαινόμενο της οπισθοδρόμησης του κράτους δικαίου. Κλείνοντας, μία φράση την οποία τη διάβασα, την προσυπογράφω: η Ένωση ή θα είναι δημοκρατική ή δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι δύο πρώτες εισηγήσεις ήδη δημιουργούν σωρία ερωτημάτων. Κύριε Σιάκα, νομίζω ότι το πρώτο σύμπτωμα αυτών των περιγραφών είναι ο περιβόητος αντισυστημισμός, η αντίσταση στις διαδικασίες και στο σύστημα. Τι λέτε? Ορθό. Θα σας πάω λίγο διαφορετικά. Παρακαλώ. Όταν λέμε δημοκρατία, μπορούμε να συζητήσουμε τι είναι, ποιοι είναι οι ορισμοί κτλ. Θα σας βάλω τρεις διαστάσεις. Την δημοκρατία ως σύλληψη, τη δημοκρατία ως λειτουργία, τη δημοκρατία ως αποτέλεσμα. Η δημοκρατία ως σύλληψη είναι αυτό που λέμε το φιλελεύθερο και το δημοκρατικό μαξιλάρι, δηλαδή το πώς εκλέγουμε, πώς επιλύουμε τις συγκρούσεις, το οποίο είναι ο δημοκρατικός πυλώνας, και βεβαίως το κράτος δικαίου που είναι ο φιλελεύθερος πυλώνας. Αυτό είναι η δημοκρατία ως σύλληψη. Η δημοκρατία ως διαδικασία είναι αυτό που συμμετέχουμε στις εκλογές. Τι έχουμε? Έχουμε τους υποψήφιους και τα κόμματα, έχουμε τους ψηφοφόρους και τους εκλογείς. Κάποια ατζέντα προτείνουν τα κόμματα, κάποιες τοποθετήσεις, κάποια ζητήματα θέτουν ή βάσει αυτών επιλέγουν οι εκλογείς. Και έχουμε και τη δημοκρατία ως αποτέλεσμα. Τι είναι η δημοκρατία ως αποτέλεσμα? Είναι το τι παράγει, αν υπάρχει ευημερία, αν υπάρχει πλούτος, αν αυτό ισοκατανέμεται, αν υπάρχει ανισομέρεια.
και βεβαίως αν υπάρχουν θεσμοί λογοδοσίας, διαδικασίες διαφάνειας και ούτω καθεξής. Σε κάθε ένα από αυτά τα τρία πράγματα, σε κάθε ένα από τις τρεις αυτές βασικές συλλήψεις, επενεργούν παράλληλα δύο αντίρροπες δυνάμεις. Είναι οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Οι δυνάμεις της προσφοράς είναι οι δυνάμεις από τα πάνω, αυτό που θα λέγαμε elite. Οι δυνάμεις της ζήτησης είναι οι δυνάμεις από τα κάτω, αυτό που θα λέγαμε κοινωνία, ή κοινή γνώμη, ή πολίτες, αλλά είναι αυτά τα δύο. Εδώ τι γίνεται σήμερα? Έχουμε μια μεγάλη απόσταση. Και για την ακρίβεια, δεν έχουμε σήμερα μια μεγάλη απόσταση. Στο παρελθόν είχαμε μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στις elite και τον καθημερινό κόσμο. Δηλαδή, στο παρελθόν δεν είχαμε τα ίδια επίπεδα εκπαίδευσης που έχουμε σήμερα. Είχαμε τον κόσμο περισσότερο χειραφετημένο πλέον, δηλαδή έχει δυνατότητες να έχει πραγματική άποψη για τα τεκτενόμενα και συν δυνατότητες πρόσβασης. Με τα social media και με όλο αυτό που γίνεται με την τεχνολογία, υπάρχει μια απεριόριστη δυνατότητα πρόσβασης. Σήμερα ο φοιτητής του Δημοκρητίου έχει περίπου την ίδια πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με το φοιτητή του Harvard. Mm-hmm. Μπαίνει στο ίντερνετ, βλέπει, τα έχει κάνει εδώ και ο Πρίτανης ωραία με όλες τις ψηφιακές ευκολίες. Ναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν γινόταν αυτό πριν από 20 χρόνια. Τα δικά μου χρόνια ο φοιτητής του Ελληνικού Πανεπιστημίου είχε άλλη πρόσβαση. Μια βιβλιοθήκη και άμα την είχε. Και άμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε συνειδητοποίηση ότι οι κοινωνίες, δηλαδή από τα κάτω, διεκδικούν άλλη σχέση μετά από τα πάνω. Αυτό που οδηγεί σήμερα, οδηγεί σε αυτό που είπε και ο φίλος μου Γιάννης Αναστασάκης πριν, ότι δεν έχουμε αυτήν τη συμμετοχή που θα έπρεπε να έχουμε σε διαδικασίες οι οποίες είναι διαβούλευσης και αφορούν την κοινωνία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δεν την αφορούν. Αυτό πώς εκφράζεται σήμερα ως μια ομπρέλα εννοιολόγησης, ως ο απόλυτος κινησμός. Κινησμός. Κινησμός και απάθεια. Ο κινησμός και η απάθεια είναι αυτό το οποίο περιέγραψαν και οι δύο αγαπητοί συνομιλητές, ως φαινόμενα μιας κατάστασης που οδηγεί σε προβλήματα τα οποία ακόμη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Κινησμός και απάθεια. Γιατί έχουμε κινησμό και απάθεια όμως? Γιατί έχουμε την συνειδητοποίηση ότι οι ελίτ έχουν προσβάσεις, δυνατότητες, αποφασίζουν, επιλέγουν, καθορίζουν, που από κάτω η κοινωνία δεν μπορεί να επιλέξει. Και τι σημαίνει ακινησμός και απάθεια? Έλλειψη συμμετοχής σε εκλογές, έλλειψη συμμετοχή σε διαδικασίες λογοδοσίας και το κυριότερο, μειωμένο κοινωνικό κεφάλαιο. Τι σημαίνει κοινωνικό κεφάλαιο? Σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενδιαφέρονται, να μάθουν, να συμμετέχουν, να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν. Αυτά, όπως εδώ είπε ο καθηγητής Χρυσομάλης, μπορούν να οδηγήσουν σε αντισυστημικά φαινόμενα. Δεν είναι τα αντισυστημικά φαινόμενα, και εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω εν μέρη, δεν είναι τα αντισυστημικά φαινόμενα το πρόβλημα, είναι η διάγνωση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά αποτελούν απότοκο, μια έκφανση, ένα αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αυτή είναι η πρώτη μου. Μάλιστα. Και θέλω, παρακαλώ πολύ, τα σχόλιά σας και την κριτική σας, ό,τι ακούσατε, γιατί έτσι θέλω να γίνει η συζήτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κούλογλου, αυτό που μας περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Γιάκας είναι οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα, ναι ή όχι? Για την, κατά τη γνώμη μου, για την υποβάθμιση της δημοκρατίας, οι διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι η πηγή, βασικά, του προβλήματος, της ανόδου της ακροδεξιάς, αλλά και της απομάκρυσης των πολιτών από τις πολιτικές εξελίξεις. Όταν γιατί τη λέτε ακροδεξιά? Γιατί τη λέτε ακροδεξιά? Τη λέτε, ας πούμε, ριζοσπαστική δεξιά, όπως παλιά λέγαμε τους ριζοσπάστες αριστερούς? Γιατί αυτοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δεν είναι ακροαριστεροί και οι ριζοσπάστες δεξιοί είναι ακροδεξί και είναι κακό πράγμα? Κοιτάξτε, δεν αμελώσουμε τώρα στην... Όχι, θέλω να το καταλάβω. Στην ονοματολογία, διότι στην πραγματικότητα κάποιος... Δηλαδή, για μένα το ίδιο επικίνδυνος είναι ο Μελανσόν με τον Ορμπάν. Αυτό θέλω να καταλάβω. Εδώ θα μαλώσουμε, αλλά... Α, μπράβο, γι' αυτό για να μαλώσουμε θέλω. Εδώ θα μαλώσουμε, αλλά θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, κάποιο κόμμα που έχει νεοναζιστικές ρίζες ή ναζιστικές ρίζες, όπως είναι το AfD στη Γερμανία
ή το FPO στην Αυστρία που κέρδισε τώρα και τις εκλογές, με καθαρά νεοναζιστική εντολή, εγώ δεν θα το έλεγα ριζοσπαστική δεξιά. Θα το έλεγα ακροδεξιά με νεοναζί. Τώρα, πάμε παραπέρα να δούμε το θέμα της ακροδεξιάς. Ποια είναι η βαθύτερη αιτία? Παίρνω το παράδειγμα της Γερμανίας και έχουμε μεγάλη φιλολογία για την άνοδο της ακροδεξιάς και το μεταναστευτικό. Πώς το μεταναστευτικό παίζει ρόλο στην άνοδο της ακροδεξιάς. Λοιπόν, στην Ανατολική, στη Γερμανία, ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ανατολική Γερμανία. Το περίεργο είναι ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πάνε στη Δυτική Γερμανία. Αφού πάνε στη Δυτική Γερμανία, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ανατολική Γερμανία? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες. Το πρόβλημα είναι ότι η Ανατολική Γερμανία έχει μείνει πίσω σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και όλα τα ωφέλη και από την Επανένωση πήγανε στην Δυτική Γερμανία. Βεβαίως... Να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι χθες η Γερμανία γιόρτασε 34 χρόνια της ενοποίησής της. Της Ανατολικής και της Δυτικής. Έγιναν ωραίες τελετές, έγιναν ωραία πάρτι και η Γερμανική Πρεσβεία είχε και ωραία μπύρα και λουκάνικα, αλλά η Δυτική Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία δεν αισθάνεται ότι έχει ενοποιηθεί. Εγώ που είμαι φίλος με τους αντικαθεστωτικούς παλιά της Ανατολικής Γερμανίας, τον Βολφ Μπίρμαν, το διάστημο τραγουδοποιό κτλ., αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι καθόλου. Αλλά πάω στο δεύτερο, στο θέμα του κινησμού. Άκουσα προηγουμένως ότι είναι όλα καλά και η πρόεδρος της Κομισιόν είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης κτλ. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει, θα σας πω. Ως ευρωβουλευτής με την παλιά μου ιδιότητα προσπαθώ, και όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι πάρα πολλοί, επί τρία χρόνια να μας δώσει η κυρία Φόντερ Λάιεν τα SMS που αντάλλαξε με τον κύριο Μπουρλά, τον πρόεδρο της Pfizer, με βάση τα οποία SMS κλείστηκαν συμφωνίες δισεκατομμυρίων για την αγορά των εμβολίων. Δεν μας δίνει ούτε καν τα SMS αυτά, λες και είχε ερωτική σχέση με τον κύριο Μπουρλά, εκτός αν είχε, και ανταλλάζανε μόνο προσωπικά μηνύματα. Αυτό τη σχέση και φτάσανε οι συνάδελφοι των New York Times να κάνουν μήνυση στη Φόντερ Λάγεν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να πάρουν αυτά τα καταραμένα SMS. Αυτή είναι η κατάσταση. Χτες, μιλάμε για τη διαφάνεια. Μόλις χτες, μια συνθήκη δημοκρατική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι μπορείς να κάνεις screening και να τσουρουφλήσεις, όπως λένε, τους υποψήφιους επιτρόπους. Λοιπόν, χτες έγινε συμφωνία σε δύο επίτροπους που είναι προσκύμενοι στην ακροδεξιά. Συμφωνήθηκε ακροδεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην γίνει screening σοβαρό σε αυτούς τους δύο επιτρόπους, της Αλίας και της Γεωργίας. Φίσερη και κάτι άλλο είναι. Λοιπόν, άρα μειώνεται, λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς, αυτό θέλω να πω, μειώνεται η διαφάνεια και η κυρία Φόντερ Λάιεν παίζει με την ακροδεξιά. Όταν οι αριστεροί συνεννοούνται για να κάνουν κακές ερωτήσεις εναντίον της Ελλάδας, είναι καλό πράγμα, και όταν οι δεξιοί συνεννοούνται για να στηρίξουν τους επιτρόπους, είναι κακό πράγμα. Θέλω να το καταλάβω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, να το καταλάβετε. Εγώ δεν λέω να. Άλλο το θέμα είναι να κάνουν ερωτήσεις, καλές ή κακές, αλλά να κάνουν ερωτήσεις. Το χθεσινό επεισόδιο απαγορεύει τις ερωτήσεις. Δεν είναι ότι λέει, ξέρεις, εμείς δεν θα μιλήσουμε. Απαγορεύει τις ερωτήσεις, περιορίζουν τις ερωτήσεις. Βεβαίως, ο έλεγχος των πεπραγμένων κάθε χώρας, και όχι μόνο της Ελλάδας, δεν είναι αντεθνική πράξη. Αντίθετα, και από τους Έλληνες ευρωβουλευτές, τους νυν και τους πρώην, αλλά αντίθετα είναι η φωνή της Ελλάδας. Γιατί όταν βλέπουν οι ξένοι ότι γίνονται παραβιάσεις, βλέπουν και ανθρώπους που τηρούν τις δημοκρατικές αξίες και είναι εναντίον αυτών των παραβιάσεων. Κύριε καθηγητά, θέλω να το... Μίλησε ο κύριος Κουλούγλου για τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά και για τις διαδικασίες που τις υπονομεύουν. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς, των αντισυστημικών φωνών, κομμάτων κτλ., οφείλεται σε ένα πολύ βασικό γεγονός,
μια διαπίστωση που έχει γίνει από όλους ότι η Ένωση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παγκοσμιοποίηση. Σωστά. Με αποτέλεσμα, μεγάλες περιφέρειες να φτωχύνουν, να έχουμε αποβιομηχάνηση κτλ. Τώρα, ο καθένας μπορεί να πει διάφορα γι' αυτό. Για το πώς είναι και το πώς είναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι η ευθύνη δεν είναι στην Ένωση. Η ευθύνη είναι στα κράτη-μέλη. Η Ένωση μπορεί να κάνει κάθε φορά, οι κοινότητες παλιότερα, η Ένωση, ό,τι τις επιτρέπουν τα κράτη-μέλη. Σωστά. Τα οποία έχουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τα οποία σημειωτέων είναι και οι συνταγματικοί νομοθέτες της Ένωσης. Είναι αυτοί που θα φτιάξουν τις συνθήκες, θα τις διορθώσουν, θα τις βελτιώσουν. Και έχουν εκλεγεί από τις χώρες. Λοιπόν. Γιατί προηγουμένως περιγράφεται τους κουρασμένους ηγέτες που βγαίνουν 4 ώρα το πρωί από μια σύσκεψη. Το περιέγραφα ως μια διαδικασία η οποία είναι δυσανάγνωστη, είναι μυστική, είναι δύσκολα κατανοητή από τον κόσμο, αδιαφανής. Ναι, αν δεν το κάνουν όμως οι ηγέτες που έχουν εκλεγεί, ποιος θα το κάνει? Θα το κάνει κάποιος γραφειοκράτης, θα το κάνει κάποιος... Να πω το εξής. Παρακαλώ. Ότι υπάρχει μια πλέον θεσμική μετάλλαξη στην Ένωση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είχαμε μάθει, είχαμε διδαχθεί, διδάσκαμε στους φοιτητές μας, ότι η Επιτροπή έχει την πρωτοβουλία. Τώρα πλέον πολιτικές χαράς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ποιος άλλος? Αντί αυτοί να δίνουν την όθηση στην Ένωση. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Μάλιστα. Κορυφαίο παράδειγμα παραβιάσεως των συνθηκών ήταν αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκέμβριου του 2022 με την ψήφιση του Μηχανισμού Αιρεσιμότητας Κράτους Δικαίου, όπου τελικά από ένα φιλόδοξο σχέδιο της Επιτροπής που ήταν για την προστασία του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη, τελικά έγινε, άλλαξε το κέντρο βάρους του μηχανισμού και από προστασία του κράτους δικαίου έγινε προστασία του προϋπολογισμού από παραβιάσεις του κράτους δικαίου, με πολλούς περιορισμούς και πολλές συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ώστε η Ουγγαρία πάλι να πέσει, αφενός μεν ο Όρμπαν να κερδίσει τις εκλογές του Απριλίου, να μην περάσει ο μηχανισμός και του κόψουν τα κορτήλια, του κάναν αυτή τη χάρη, και δεύτερον, να πέσει στα μαλακά. Λοιπόν, η ευθύνη ανήκει στα κράτη-μέλη. Τώρα θα μου πείτε, για να πω μια κουβέντα, παρακαλώ, και για το παρακαλώ. Δεύτερο, γιατί έχω μάθημα και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσω. Αν είμαι αισιόδοξος για το. Ναι. Κοιτάξτε, η Ένωση αντιμετωπίζει ένα πολύ κρισικό φαινόμενο. Από το 10 ξεκινώντας, κρίση χρέους, προσφυγικό, πανδημία, πόλεμη. Ίσως η κρίση κράτους δικαίου να είναι η λιγότερο διαφημισμένη, η λιγότερο προβεβλημένη, για ευνόητους λόγους. Ναι, αλλά οι κρίσεις είναι στο DNA της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το έλεγε και ο Ρομπέρ Σουμάν στη δήλωσή του, ότι οι κατακτήσεις δεν θα γίνουν δια μιας, αλλά μέσα από αντιμετώπιση κρίσεων. Προσέξτε, η Ένωση μετά από κάθε κρίση βγαίνει δυναμωμένη. Δεν θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Brexit, όπου αυτοί που λέγανε ότι θα ακολουθήσει ένα ντόμινο αποχωρήσεων διαψεύστηκαν. Αντίθετα, η Ένωση εμφανίστηκε εξαιρετικά συμπαγής και μάλιστα εμφανίστηκε αλληλέγγυα στο μικρό κράτος. Δηλαδή, την πακέτα της διαπραγμάτευσης την πουλούσε η Ιρλανδία. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της πανδημίας, όπου για πρώτη φορά έσπασε ένα ταμπού, εντός εισαγωγικών ταμπού, της αμοιβαιοποίησης του χρέους. Θυμάστε που μιλούσαμε για τα ευρωομόλογα. Ο δανεισμός δηλαδή της Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Βέβαια παρουσιάζεται ως προσωρινή. Αλλά κάθε φορά λοιπόν που η Ένωση έρχεται να αντιμετωπίσει μια κρίση, βγαίνει δυναμωμένη από αυτή την κρίση. Άρα είμαι αισιόδοξος. Με την επιφύλαξη που σας είπα, ότι η Ένωση ή θα είναι δημοκρατική σε όλα της τα επίπεδα, κράτη-μέλη, ενωσιακή δεσμή, ή δεν θα υπάρχει. Πάντως, η διοίκηση μεγάλων οικονομικών περιοχών, μεγάλων κρατών, έχει μια διαδικασία που είναι... Το βλέπουμε τι γίνεται, πώς διοικείται η Αμερική, πώς διοικείται... Οι μεγάλες χώρες έχουν ένα σύστημα διακυβέρνησης, γιατί στο τέλος κάποιοι πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις. Καλή είναι η δημοκρατία, καλή είναι η θεσμή, όλοι
αυτό πρεσβεύουμε, αλλά στο τέλος πρέπει να λαμβάνονται και αποφάσεις. Και αν δεν τις λαμβάνουν τις αποφάσεις οι εκλεγμένοι ηγέτες των κρατών, ποιος άλλος? Να κάνω λίγο μια παρατήρηση πρώτα. Παρακαλώ. Διαχωρίζω λίγο τη θέση μου με αυτά τα οποία μόλις ελέγχθησαν. Θεωρώ ότι κάνουμε το λεγόμενο σφάλμα της σύνθεσης. Αν παίρνουμε τα μεγάλα κράτη, όπως είναι για παράδειγμα οι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα elite project. Έτσι δημιουργήθηκε, έτσι προχωράει με δημοκρατικές εξελίξεις. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, έχουμε δημοκρατική εξέλιξη στη μεγάλη εικόνα. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά όμως έχουμε και ένα δημοκρατικό βήμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να θυμηθούμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές το speech and candidate, ο οποίος σε μία νύχτα ξεχάστηκε. Είχαμε το Weber και προέκυψε η von der Leyen. Τώρα τηρήθηκε. Έχουμε τέτοια πράγματα. Είναι ένα elite project η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμβαίνοντα στην πολιτική συνέχεια. Θα σας πω. Απόλυτα. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπάρχουν χώρες παγκοσμίως οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τα πάνω. Είναι οι λεγόμενες εξελίξεις των πρώην φεουδαρχιών, μεσονικών κάστρων, βασιλειών κτλ. Αυτές είναι χώρες από τα πάνω. Η Ευρώπη είναι, η Ευρώπη είναι ήπειρος από τα πάνω. Η Αμερική, οι νέες χώρες, είναι χώρες από τα κάτω. Οι κοινότητες δημιουργήθηκαν, κάνουν επαναστάσεις, τα βάλανε με τους κατακτητές και δημιούργησαν χώρες. Έχουν άλλον τρόπο. Να σας πω κάτι και ενδεχομένως να εξετάρω και τον καθηγητή Χρυσομάλη και θα το θέλω αυτό. Στην Αμερική εκλέγουν τους δικαστές, εκλέγουν τους σερίφες. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα τέτοιο. Εδώ έχουμε μια διαδικασία αδιαφάνειας. Το πώς γίνεται. Δηλαδή οι θεσμοί εδώ στην χώρα τη δικιά μας, και αυτό είναι κομμάτι του κράτους δικαίου, κομμάτι της δημοκρατίας, έχουν πολύ χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης. Στον αβύρι είμαστε, συγκριτικά με την Ευρώπη. Εμείς δεν έχουμε συζητήσει τι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν το elite project, πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι elite project, να δούμε πού πάσχει, ποια είναι τα ζητήματα, αν θέλουμε να μείνει elite project ή αν πρέπει να κάνουμε διαδικασίες οι οποίες κάνουν το άνοιγμα. Το άνοιγμα γίνεται μόνο με διαδικασίες εκλογής, λογοδοσίας, διαβούλευσης, οι οποίοι θα φέρουν τη συμμετοχή. Η συμμετοχή δεν είναι πάντα όμως ως απότοκο της ζήτησης. Δηλαδή, δεν θα έρθει ο κόσμος να συμμετέχει επειδή υπάρχει ένα αίτημα, ένα κίνημα. Μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει ένα κίνημα. Και να έρθω τώρα στην άκρα δεξιά. Η άκρα δεξιά πάλι θα χρησιμοποιήσω το ίδιο νοηματικό πλαίσιο. Πρέπει να καταλάβουμε αν προέρχεται από τα κάτω ή από τα πάνω. Η άκρα δεξιά, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, προέρχεται από το κομμάτι της προσφοράς και όχι από το κομμάτι της ζήτησης. Από κάτω. Όχι, από τα πάνω προέρχεται. Γιατί προέρχεται από τα πάνω? Μάλιστα. Γιατί τα κόμματα τα mainstream, τα κόμματα δηλαδή τα εδρεωμένα, είναι ίδια. Είναι ολόιδια. Στο θέμα. Βεβαίως, σε όλα τα θέματα σχεδόν. Είναι ολόιδια. Δεν έχουν τις διαφορές που είχαμε στο παρελθόν. Άρα, όταν έχουμε μία προσφορά με κόμματα που είναι ολόιδια, με μικροδιαφορές αισθητικού χαρακτήρα, λίγο έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα, δεν έχουν βασικές διαφορές τα μεγάλα κόμματα, τα εδρεωμένα. Δηλαδή, βγει το S5, βγει το CDU, OK. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις αποευθυγραμμίσεις, γι' αυτό έχουμε και αυτές τις επιλογές, γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καταρρεύσεις. Υπάρχουν κάποια κόμματα όμως που δεν είναι ίδια. Που έχουν νατιβιστικό λόγο, που έχουν ξενοφοβικό, ρατσιστικό, εξτρεμιστικό. Αυτά τα κόμματα λοιπόν τι κατάφεραν, να έρθω και στο δικό σας το αντικείμενο, τι κατάφεραν να δούμε την πολιτική ως μια αγορά, να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους. Το κατάφεραν αυτά τα κόμματα. Άλλα κόμματα το κατάφεραν απεκδιώμενα το ριζοσπαστικό χαρακτήρα, δείτε Λεπέν. Άλλα κόμματα, ας πούμε ο Ορμπάν, πήγε από έναν φιλελεύθερο ηγέτη σε έναν ηγέτη των άκρων, διαφοροποιήθηκαν. Άρα δηλαδή τι δώσαν στη ζήτηση, δώσαν να καταλάβει ότι εκεί που ζητάμε αλλαγές ή δεν μας αρέσει αυτό το οποίο ζούμε, αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία της σχετικής αποστέρησης. Είναι αυτό που εξηγεί και την Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία. Δεν έχει σημασία αν νιώθω ότι δεν έχω. Σημασία έχει αν συγκρίνω εμένα με κάποιον άλλο που έχει ή δεν έχει, με το ίδιο στάτους. Αυτό που λέγατε εσείς, ως ηττημένη της παγκοσμιοποίησης. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Για μένα λοιπόν είναι κομμάτι της προσφοράς. Δηλαδή, οι elite έχουν τεράστια ευθύνη στο πώς έχουν δομήσει τα κόμματα, πώς πορεύονται, πώς προχωράν και κυρίως πώς δεν αντιμετωπίζουν τις επόμενες κρίσεις που έρχονται. Να το καταλάβω μόνο. Είπατε ότι είναι κομμάτι της προσφοράς. Είναι επιλογή των elite ή απλώς λόγω της αδυναμίας τους? Αδυναμία, αν με ρωτάτε. Δεν είναι επιλογή. Επιλογή είναι γιατί όλοι συμμετείχαν σε μια άλλη διαδικασία η οποία. Ενδεχομένως αυτό συνέβαλε και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε μια άλλη διαδικασία που έπρεπε να μοιάζουν για να μπουν σε διαδικασίες, όπως είπε ο καθηγητής Χρυσομάλης, διαπραγμάτευσης, συζήτησης, κατανομής. Ναι, γιατί όχι. Mm-hmm.
Όμως ο κίνδυνος της ακροδεξιάς είναι ένας κίνδυνος ο οποίος έρχεται από τα πάνω, από την προσφορά. Έχουν διαφοροποιημένο προϊόν. Αυτό το διαφοροποιημένο προϊόν σε συνθήκες των ιτημένων της παγκοσμιοποίησης, που λέει ο Στέλιος Οκούλογλου, είναι συνθήκες που δημιουργούν μια ζήτηση, δημιουργούν μια αγορά. Βέβαια, όταν σε μια οικογένεια ο παπάς και η μαμά λένε ότι αυτό πρέπει να γίνει, το ότι φωνάζει το παιδάκι που θέλει να πάει εκδρομή ή θέλει να πάει με τον φίλο του βόλτα, δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Δηλαδή, υπάρχει το τι είναι το σωστό να γίνει και το τι θα. Και εγώ θα έλεγα να πάει το παιδάκι εκδρομή. Αλλά ο μπαμπάς και η μαμά λένε ότι πρέπει να κάνει τα μαθήματά του και ότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Ναι, αλλά η διαφορά με την οικογένεια είναι τι θα έχει συμβεί στην οικογένεια αν η μαμά έχει απατήσει τον μπαμπά και έχει πάρει άλλο ρόλο ή ο μπαμπάς έχει απατήσει τη μαμά και έχει πάρει άλλο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, είναι ακριβώς αυτό. Ότι κάποιοι παράτησαν τον παραδοσιακό τους ρόλο. Και ποιος ήταν αυτός ο ρόλος? Ήταν η αριστερά από τη μία μεριά και η δεξιά από την άλλη. Χοντρά το λέω. Αριστερά στην Ευρώπη συμπεριλαμβάνω και τους σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, και δεξιά περιλαμβάνω το κεντροδεξιό και δεξιό φάσμα. Λοιπόν, αυτό τι έγινε στην πορεία? Λόγω των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που μπήκαν στη μέση, τα δύο κόμματα γίνανε ένα. Ωραία. Γίνανε ένα κόμμα. Ένα κόμμα στην πραγματικότητα θεωρείται ένας κόμματος που έχει διαφορές, αλλά πολιτιστικού χαρακτήρα περισσότερο. Αισθητικές, όπως τις είπατε. Ναι, είναι αυτό που πολύ σωστά το είπατε. Δηλαδή, είναι πιο φιλελεύθεροι, μεν πολιτιστικά πιο ανοιχτοί κτλ. Άρα, και αυτό γιατί έγινε? Διότι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κατάφεραν και επέβαλαν στα σοσιαλιστικά κόμματα να υιοθετήσουν πολιτικές, νεοφιλελεύθερες δηλαδή, πολιτικές περισσότερο υπέρ των πλουσίων. Αυτό έγινε στη Γερμανία με τον Στρέντερ, αυτό είχε γίνει πριν με τον Τόνι Μπλερ, αυτό έγινε με τον Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα συμπεριλαμβανομένων των Ισπανών, του κυρίου Σιμίτη κτλ. Κτλ. Αυτό μείωσε πάρα πολύ τις διαφορές. Άρα έδωσε περιθώριο σε κόμματα όπως η ακροδεξιά που δεν είχαν ποτέ κυβερνήσει, γιατί στην Ελλάδα θα μου πείτε και η αριστερά εκτός Πασόκ, μα η αριστερά στην Ελλάδα κυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως πάει και εκεί. Αυτό. Και αυτός μέσα στο σύστημα είναι. Μέσα στην ελίτ. Άρα που ψάχνω. Και με τους ΑΝΕΛ. Άρα κάνεις αυτό. Λοιπόν, επομένως δεν έμεινε χώρος. Άρα πιο την οργή, την αγανάκτηση, το θυμό για το ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι στην Ελλάδα και η Μακεδονία όλη και η Θράκη γίνεται φτωχότερη, ποιος θα τον εκφράσει? Γιατί έχουμε είναι αριστερή πολιτική αυτό το πράγμα? Ότι αυτό υπάρχει ένα θέμα ανισοκατανομής. Τι είναι? Αυτές οι περιοχές Βελόπουλος. Αυτό λέω. Ναι. Το μικρόφωνο. Αλλά γιατί ψηφίζουν, γιατί στη Μακεδονία, παραδείγματος χάρη, και στην κεντρική Μακεδονία έχουμε άνοδο, υπάρχουν ιστορικοί λόγοι κτλ. Αλλά υπάρχει και ο λόγος ότι η Μακεδονία χάνει σε ακαθάριστο το εθνικό προϊόν και γίνεται φτωχότερη. Όχι, γίνεται φτωχότερη, καταστρέφεται η Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη, ότι όποιος θέλει να κάνει καριέρα κατεβαίνει στην Αθήνα. Έχει γίνει αυτό. Και το ίδιο ισχύει και για εδώ. Και για την περιφέρεια εδώ. Στα δικά μου κείμενα, αυτήν την ταύτιση των μεγάλων κομμάτων εξουσίας την ονομάζω επανάσταση του αυτονόητου. Δηλαδή, είδαμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο πρώτος τυχόν τουρίστας και είπε ο κόσμος, οποιοδήποτε άλλος εκτός από αυτούς, ας έρθει και ο τουρίστας. Δηλαδή, η αριστερά απορρίφθηκε. Το ιδεολόγημα της αριστεράς απορρίφθηκε και μετά στις ευρωεκλογές πήρε και 2,5%. Μα αγαπητέ συνάδελφε, εσύ ξεκινάς, λες και η ιστορία ξεκίνησε το 2014-2015. Προηγουμένως είχε μεσολαβήσει ότι κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Ναι, αυτό είναι παλιό. Συγγνώμη, πώς, δηλαδή τι. Όταν είχε χρεοκοπήσει ένα μαγαζί και περνάει ένας τουρίστας απ' έξω και το μαγαζί έχει καταστραφεί, μπορεί να του πει στον τουρίστα, έλα και εσύ να βοηθήσει. Γιατί όχι. Και στο επιχείρημα. Μα εδώ κυρίου... έχουμε ξεχάσει τη χρεοκοπία, μισό λεπτό. Και στο επιχείρημα του κυρίου Χρυσομάλη ότι οι άνθρωποι που αισθάνονται παραμελημένοι δεν πάνε αριστερά, αλλά πάνε στις δεξιά κόμματα, τα πιο δεξιά τη Νέα Δημοκρατία κόμματα. Ποια είναι η απάντησή σα? Γιατί είπανε. Ναι, ναι. Ή αν είναι σωστό. Ναι, παρακαλώ.
Δεν είναι ορθό αυτό που λέτε. Δεν γίνεται. Ενδεχομένως τώρα. Αλλά το είδαμε και με ένα κύμα, για παράδειγμα από το 2012, η έκρηξη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμπολής και εξαιτίας αυτής της λογικής. Ήταν αγανακτισμένη, δηλαδή, περιβόητη. Πολύ σωστά λέει ο Στέλιος ο Κούλογλου. Πρέπει να το βλέπουμε ως μια πορεία εξέλιξης. Δεν είναι τώρα και μετά. Τώρα και μετά μπορούμε να συζητήσουμε τι γίνεται, ναι, τώρα. Ναι. Τώρα ναι, υπάρχει μια, υπάρχει μια αντίδραση, υπάρχει μια άνοδος. Μου το είπατε πολύ ωραία. Πώς το είχατε. Αντικατεστημένο. Αντικατεστημένο. Τώρα μια άλλη συζήτηση με τα χαράς να την κάνουμε. Ωραία. Απλά ότι πάλι θα σας τονίσω το εξής. Πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η προσφορά και ποια είναι η ζήτηση. Όταν έχουμε τους χαμένους της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι ζητούν μια έκφραση, θα πάνε και θα δουν τι τους εκφράζει εκείνη τη στιγμή περισσότερο. Donald Trump. Το 2012, ακριβώς, Τραμπ. Αλλά αυτό είναι πάλι μια άλλη συζήτηση. Το 2012... Θα πει, είναι 3.000 σύνταξη. Όχι. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Πάρτε το μικρόφωνο. Δεν το πιστεύω αυτό. Και θα σας πω γιατί. Γιατί και το ΚΚΕ έκανε πληθωρισμό συντάξεων, δεν κατάφερε ποτέ. Δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι μια εναλλακτική πρόταση. Το 2012, και σε αυτό οφείλεται και η έκρηξη του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε μια εναλλακτική πρόταση. Και αυτό κράτησε μέχρι η οποία αποδείχθηκε πόσο λάθος ήταν. Ναι, το πληρώσαμε ακριβά. Σαφώς, αλλά αυτό. Το πληρώσαμε 100 δισεκατομμύρια και ένα τρίτο μνημόνιο που ήταν τα άλλα δύο μνημόνια. Έχετε αλλά τρία μνημόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό. Τώρα το έχουμε πολύ καλά κάνουμε. Μια χαρά είναι. Έχουν αυξηθεί τα πάθη. Λοιπόν, κανένα πάθος. Ορθό. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι. Και πριν όμως το 12, ναι, είχαμε την κυβέρνηση Παπαδήμου, είχαμε τα ζάπια του Σαμαρά. Ακόμη και πριν από αυτό είχαμε τα λεφτά υπάρχουν. Και πριν από αυτό είχαμε και κάτι άλλο. Σωστά. Έτσι. Δηλαδή, όντως, αυτό είναι κατά μία βάση ανεξάντλητο. Mm. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε. Και αυτό που βιώνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα και όλων αυτών των επιλογών του. Κατ' εμέ, και εδώ θέλω να παρέμβω σε αυτό που είπε πριν ο Στέλιος ο Κούλογλου, το ότι τα κόμματα μοιάζανε και αναγκάστηκαν και προσαρμόστηκαν για να συμμετέχουν στην εταιρική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι είναι, δεν είναι κατά ανάγκη λάθος, όμως το ότι δεν προσαρμόστηκαν ξανά να δώσουν τις νέες διαχωριστικές γραμμές, τις νέες διαφορές ή τα νέα εργαλεία, που ενδεχομένως να είναι εργαλεία λογοδοσίας, εργαλεία συμμετοχικής δημοκρατίας, εργαλεία διαβούλευσης, εργαλεία κατανομής πόρων, που η κοινωνία θα έχει τον πρώτο ρόλο. Σκεφτείτε πόσο επαναστατικό θα ήταν να πούμε εδώ ότι κοιτάξτε, τα λεφτά αυτά που ακούστηκαν το πρωί, 10 δευτερόλεπτα δώστε μου, όλα αυτά που ακούστηκαν ότι θα μοιραστούν το πρωί, εδώ θα αποφασίσει ο Δήμος Κομωτινής, στον οποίο για παράδειγμα κατανέμονται τόσα, αν θα τα κάνει πάρκα, πάρκινγκ, δρόμους ή υλικοδρόμια. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι χάνουμε την εποχή του πατροναρίσματος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι κοινωνίες αποφασίζουν και κάνουν λάθος, θα υποστούν το λάθος. Απλά σήμερα ξέρετε τι γίνεται. Οι ελίτ αποφασίζουν, οι ελίτ κάνουν λάθος, οι κοινωνίες το υφίστανται. Αυτό είναι καταστροφικό. Κύριε Καθηγητά, το καταληκτικό σας σχόλιο σε αυτό που ακούσατε. Αν θέλετε καταρχάς να σας συμπεράσω γάντια του box για να... Όχι, στην πολιτική δεν μπορώ, μεγάλη... δεν μπορώ να συμπράξω. Έχω τις απόψεις μου. Παρακαλώ. Το καταλαβαίνω, αλλά τώρα δεν θα μπω σε μια τέτοια συζήτηση, αλλήμωνο. Σε πολλά πράγματα τα οποία ακούστηκαν από τους συνομιλητές, όπως την ταύτιση των κομμάτων κτλ. Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Δεν θα δεχτώ ότι εύκολα υπάρχει πολιτικός λόγος ο οποίος γίνεται τόσο πολύ αρεστός που να δώσει ένα κόμμα 10%. Δηλαδή, ποιος είναι ο πολιτικός λόγος της κυρίας Λατινοπούλου ή του Βελόπουλου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δύσκολα εξηγούνται. Ίσως εξηγούνται για λόγους τοπικών ζητημάτων. Θα έλεγα δε, αλλά δεν θέλω να ανοίξω μια καινούργια συζήτηση, ότι βεβαίως υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη σε χώρες της Ευρώπης. Ή σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ή σε κάποιες υπάρχουν και αυταρχικές κυβερνήσεις, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν πραγματικά ο κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι τόσο μεγάλος, γιατί αποδεικνύεται, για παράδειγμα, και η Μελόνια ακροδεξιά ήταν. Ήταν. Και όταν πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας, άλλαξε πορεία. Δεν ξέρω δηλαδή... Η ρητορική τουλάχιστον. Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος και αν μπορώ να το μετρήσω. Ακριβώς. Αυτό την έκθεση είναι, του Ντράγκη. Είναι... Κύριε καθηγητά, την έκθεση του Ντράγκη. Την έχω υπόψη. Την έχετε δει. Ναι, ναι. Αυτή είναι, λέει ότι η Ευρώπη πάει από το
κακό στο χειρότερο. Και αν δεν πάρει άμεσα μέτρα, θα αποσυνδεθεί. Αυτό λέει. Αυτό ναι. Συμφωνήσαμε. Σε αυτό συμφωνήσαμε. Σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Ότι μείναμε πίσω στην παγκοσμιοποίηση, το έχουμε καταλάβει. Ότι χρειάζεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν λέει μόνο αυτό ο Ντράγκη. Λέει πολλά άλλα. Αλλά ναι. Βεβαίως είναι ένα. Για να έρθουμε στην προηγούμενη συζήτηση, είναι ένα ολιστικό σχέδιο το οποίο το δέχεσαι, το απορρίπτεις, το συζητάς, το οτιδήποτε. Με αυτό θέλω να κλείσω και να πάω στο μαθημά. Θέλω να δώσω μισό λεπτό στον καθένα για να κλείσετε από ένα καταληκτικό σχόλιο. Παρακαλώ για να το κάνουμε σύντομα για να προλάβουμε τον χρόνο. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και εισαγωγικά, η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Υπάρχουν συνεχείς απειλές και η ελίτ απομακρύνει όλο και περισσότερο από τα πραγματικά προβλήματα και αν συνεχίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Τα καθεστώτα τα ακροδεξιά είναι καθεστώτα εναντίον της ευρωπαϊκής ενοποίησης και υπέρ της επιστροφής στα κράτη-έθνη. Άρα θα έχουμε συγκρούσεις και κάποια στιγμή θα έχουμε ενοπλησιράξεις. Άρα, εάν δεν ληφθούν μέτρα ουσιαστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, εξομοίωσης των διαφορών μέσα σε μια κοινωνία και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή την Ευρώπη την έχουν απαγάγει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Κύριε Σιάκα, εσείς παρακαλώ. Η δημοκρατία στην Ευρώπη χρειάζεται λογοδοσία, χρειάζεται ενεργούς πολίτες και χρειάζεται κοινωνικό κεφάλαιο. Κάποιες χώρες αυτό το έχουν καταφέρει, είναι σε πολύ καλύτερη φάση από ό,τι κάποιες άλλες. Η δημοκρατία στην Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει οι χώρες οι οποίες είναι σε δεύτερη ταχύτητα να συνειδητοποιήσουν τι πρέπει να αλλάξουν. Είμαι απόλυτα αισιόδοξος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι απόλυτα αισιόδοξος για τη δική μας χώρα. Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι και ευχάριστοι. Γεια σας.